Полиция Кинуна Нупити, Подейна Пробиция, Гапня Энергия, Анастатовска, Антиакса, Накравгавна, Пекнумена, Анаглори Сантори, Суна, Сьону, Сеуки, Потапсика, Снеги, Монитин, Тириархия, Ту, Маниста, Паракалу, Сантотирио, Намитру, Диоксин, Делор, Арана, Себистрепсина и Сердце, Стокопави, Тонтиро, Инно, Лопанеро, Ότι ο διάβολος έχει περιορισμένη δύναμη, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, αν δεν το επιτρέψει ο Θεός. Γι' αυτό και ζητάει την άδεια Του. Ας μην αφήνουμε λοιπόν τον φόβο και το πανικό να μας κυριεύει, όταν βλέπουμε το κακό να κυριαρχεί, ή όταν ακούμε για μάγια και επιδράσεις πονηρών πνευμάτων. Όσοι δεν έχουν καμία σχέση με τη μαγεία και τα έργα του διαβόλου και αγωνίζονται εναντίον της αμαρτίας και ζουν ενωμένοι με τον Χριστό, τίποτα δεν έχουν να φοβηθούν, ακόμη κι αν κάποιος θελήσει να σπηριάσει με δαιμονικά πράγματα, τίποτε δεν θα πετύχει. Διότι ο Χριστός προσεύχεται και επικαλείται με πίστη το όνομα του Κυρίου Ιησού, ο πιστός που κάνει με ευλάβεια το σημείο του Σταυρού, ο πιστός που εκκλησιάζεται τακτικά, εξομολογείται και κοινωνεί των απλάντων μυστηρίων, δεν κινδυνεύει από τεχνάσματα του διαβόλου, τα υπερνικά διότι έχει μέσα του την εκατανίκητη δύναμη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τελικά ο Κύριος επέτρεψε τους δαίμονες να εισέλθουν σε ένα κοπάδι κύρων, που έβρισκε εκεί κοντά, έτσι τα πονηρά πνεύματα έφυγαν από κρουτήριο ανθρώπους, που τόσο καιρό ταλαιπωρούσαν και πήγαν κύρους. Τότε μπροστά στα έφυγα μάτια όταν το κοπάδι οδόμησε με τα μία και έβρισε στο βρεμό την ίδη. Τρομερή καταστροφή και αυτό το επέτρεψε ο Κύριος, για να δώσει ένα μάθημα στους Ιερουσαλήμ, οι οποίοι έζησαν από πάντα με Κύριους, πράγμα απαγορευμένα για τους Ιουδαίους των Μωσαϊκών νόμων. Αυτή είναι η κατάληξη της αμαρτίας, η καταστροφή. Η αμαρτία και η κάθε είδος παρανομίας στην αρχή φαίνεται διαρκή ή επικεφή. Τελικά όμως οδηγεί τον άνθρωπο στο πανικό αδιέξοδο. Πόσο έφταναν και από τις αγίες που καθούνται από την κεράτα κύρια, τον εθισμό στον αγωνικά τις επίμερες σχέσεις, τις παράνομες συναλλαγές και παλιθεύεται ο Θεόμνηστος λόγος στο ποστό του πάγου, τα οχρόνια της αμαρτίας θάνατος, δηλαδή ο πιστός με τον οποίο η αμαρτία πληρώνει τους κούρους της ίδιας θάνατος. Όταν η κυριαρχική πληροφορήθηκαν τα φοβερά γεγονότα, ξεσηκώθηκαν και βγήκαν να συναντήσουν τον Ιησού. Ήθελαν να βρουν όχι για να τον προσκυνήσουν, ούτε για να τον ευχαριστήσουν, που θεράπηξε τους δύο συμπατριώτες τους και απάλλαξε την πόλη τους από τη φοβερή μάστιγα. Τον αναζητήσαν για να του ζητήσουν να φύγει έξω από τα όρια της περιοχής του. Τι τραγικό αλήθεια να διώχνουν τον Θεό από κοντά τους. Αν και ήδη ήταν η πραγματική υπέτειη της καταστροφής, στράφηκαν εναντίον του Θεοτρόπου και τον απομάκρυναν, προκειμένου να μπορούν ανενόχλητοι να συνεχίσουν το έργο της παρανομίας, της εσκροκέρδειας. Δυστυχώς το υλικό συμφέρον και η σκληροκαρδία τους δεν τους άφησαν να συνέλθουν και να μετανοήσουν. Αλήθεια, μήπως και οι σύγχρονοι Έλληνες μοιάζουμε με τους Γερσινούς, μήπως διώχνουμε τον Χριστό, όταν πολλοί προτιμούν τον πολιτικό γάμο και όχι το ευλογημένο μυστήριο της Εκκλησίας μας. Όταν άλλοι σχεδιάζουν να καταργήσουν την αργία της Κυριακής, όταν κάποιοι επιχειρούν να λιώσουν το ορθόδοξο μάθημα των θρησκευτικών, όταν τα σχολεία καταργούν τους σχολικούς εκκλησιασμούς, όταν ορισμένοι ζητούν να κατέβουν ιερές εικόνες από τις δημόσιες αίθουσες, στην ουσία διώχνουν τον Χριστό από τα σπίτια, τα σχολεία, την κοινωνία μας. Τραγική κατάντια, δεν υπάρχει μεγαλύτερη δυστυχία
άπον αδιώχνουν τον Θεόν από κοντά μας. Όπως επίσης δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία από το να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας στα χέρια του Παντοδύναμου Θεού και να αφήνουμε εκείνο να κυβερνά τη ζωή μας, ήθε όλοι μας να γευθούμε αυτή την ευτυχία.